Από την γωνία που βλέπω εγώ το Σεπουλίνα Μερκούρη,
στην αίθουσα αυτή με των 900 θέσεων. Βλέπω και το παιδότοπο που είναι ήδη πάνω. Μαζί μας τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Ήδη κάθονται εδώ στα μικρόφωνα δίπλα μου. Θα τους καλημερίσουμε και τους δύο. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσουμε εμείς καταρχάς τον Πειραιά που υποδέχεται και βοηθά σε αυτή την πολύ σημαντική. Πρώτα να πω ότι το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ο Δήμος Πειραιά και η πόλη του Πειραιά ήταν να καλιάσει αυτή την πρωτοβουλία πριν το Δήμα FM, να δημιουργήσουν αυτό το ωραίο παράδειγμα του με τι παράλληλε δράσει. Νομίζω ότι γεύσαμε πάρα πολύ θετική, όχι μόνο από μένα φυσικά, από του δημόσιου του Πειραιά, του οποίου όμω και θέλω να πω και αυτοί δεν στηρίζουν αυτό το μπαζάρ. Νομίζω ότι πρέπει και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Ναι, είμαστε. Έχει προσέλευση αρκετά ικανοποιητική από την Πέμπτη, από ό,τι μαθαίνω και εγώ, που σημαίνει ότι και οι δημόσιοι του Πειραιά στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι που υπάρχει αυτό το μπαζάρ που στο ΣΕΦ κοντά στον Πειραιά, με εύκολη πρόσβαση στους πιλιώτες και όχι μόνο, με ωραία βιβλία, με παιχνίδια για τα παιδιά, με στολισμένα δέντρα και παράλληλες δράσεις που θα γίνουν έτσι συναυλίες και όλα αυτά που έχουν. Και φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς μια ικανοποίηση που στο τέλος αυτού του μπαζάρ κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ που θα μαζευτούν ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ θα τα δώσετε σε οικογένειες που έχουν ανάγκη και που θα περάσουν καλύτερα τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στόχος και των δύο πλευρών και του Δήματος και του Δήμου, το να μπορέσουμε να μαζέψουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, θα ενεθεί στους απόρους και στους αστέγους του Πειραιά μέσω της οργανισμού που έχουμε, της κοινωνικής μας δομής, της δομής της ΚΟΔΕΡ. Και πραγματικά είναι στισμένες αυτές τις Χριστουγέννων της χαράς να δώσουμε εμείς ό,τι μπορούμε σε αυτούς τους συνδημότες μας οι οποίοι ζουν δύσκολα. Είναι 1.500 οικογένειες, είναι μεγάλος αριθμός. Είναι πολλές οικογένειες, μεγάλος αριθμός και δεν θα μπορούσε δυστυχώς τα οικονομικά του Δήμου να γίνει να τους στηρίξουν διαφορετικά με ένα τέτοιο συνέργειες και πρωτοβουλίες. Τα οικονομικά του Δήμου πειράει είναι σε μια τραγική κατάσταση που σημαίνει. Ο παρελθόν γνωστό. Κύριε Βανιτόπουλε, καλημέρα και σε εσάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στον Πειραιά. Καταρχάς, πήγατε κάτω, έκανατε καμιά βόλτα, πήρατε κανένα βιβλίο. Μόλις μπήκα, αλλά θα ψάξω μια σειρά που μου λείπει που είχε βγάλει το Βήμα για την ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος Παναγιώτη Κανελόπουλου, που λείπει από τη βιβλιοθήκη μου. Γιατί είχα κάνει το λάθος να την δυναμίσω κάποτε. Αν θέλετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, στράφηκε. Από τότε έμαθα τα βιβλία δεν τα δανείζει ποτέ. Όλα τα δανείς. Ή τα δανείς αυτούς που ξέρεις ότι θα τα επιστρέψουν. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και θέλω να συγχαρώ και το Βήμα FM αλλά και το Δήμο Πειραιά, γιατί έρχεται έτσι σε μια περίοδο, έρχεται την πιο κατάλληλη περίοδο, τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο δώρο από το βιβλίο. Βέβαια, μας τις χαλάσατε τις γιορτές των Χριστουγέννων φέτος. Έχετε δίκιο. Ιδίως σε εμάς που θα είμαστε στη Βουλή και στο πολιτικό ρεπορτάζ μας, τα έχετε κάνει ρόιδο. Και αν είναι να χαλάσουμε μόνο αυτές τις γιορτές, χαλάλε. Μην να χαλάσουμε πολύ περισσότερα πράγματα που έχουμε, γιατί δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ βαθύτατα με όλη αυτή την εξέλιξη. Ας ελπίσουμε όμως, δεν είναι ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό, ας ελπίσουμε ότι θα πιτανεύσει η λογική και θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κομματικά αυτή τη στιγμή, να σκεφτούμε εθνικά για να εκλεγεί η πρώτη δημοκρατία και μετά. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς είστε εδώ στο Πειραιά. Ναι. Έχετε μία εικόνα για αυτές τις 1.500 οικογένειες που λέμε που ορισμένοι κινδυνεύουν να μην έχουν ούτε τα στοιχειώδη. Τι οικογένειες είναι, δηλαδή είναι άνθρωποι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαν τη δουλειά τους, είχαν το σπίτι τους κανονικά και ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν στο κενό. Κοιτάξτε, είναι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από αυτή την κρίση. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην χτυπηθεί από αυτή την κρίση, αλλά κυρίως οι φτωχογειτονιές του Πειραιά έχουν χτυπηθεί αλήθεια από αυτή την κρίση. Δηλαδή τα καμίνια, η κοκκινιά, εμείς που ζούμε εδώ το αντιλαμβανόμαστε, το βλέπουμε και είναι μια προσπάθεια η οποία είναι αξιέπαινη γιατί ό,τι αναξία να έχει αυτή η βοήθεια είναι στο ηθικό σκέλος της σημαντική γιατί δίνει την δυνατότητα, δίνει μάλλον την αίσθηση σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν είναι παρατημένοι, ότι υπάρχει μια αγκαλιά, ότι υπάρχουν συμπολίτες που νοιάζονται για αυτούς, ότι υπάρχει ο Δήμος, ότι υπάρχουν άνθρωποι από τον Δόλο, το Βήμα FM που δείχνουν μια κοινωνική ευαισθησία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ηθικό και στο συνησιακό σκέλο. Στο δυσκολία δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πράγματι είναι οικογένειες και άνθρωποι που μέχρι πρώτη μα πριν 4 χρόνια ήταν στι διπλανές πόρτες. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι ακριβώς. Είναι οικογένειες και άνθρωποι που επλήγησαν από αυτή την πενταετή κρίση, θα έλεγα. Δεν ήταν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα διαχρονικά, θέλω να πω. Οι οποίοι μεγενθύνουν τον πρόβλημα. Και ξέρετε, σε αυτούς το σοκ είναι ακόμη μεγαλύτερο. Δηλαδή, όταν έχεις μια κανονικότητα στη ζωή σου και από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκεσαι στο κενό,
Και το σοκ είναι μεγάλο και η διαχείριση του σοκ είναι επίσης πολύ δύσκολη. Εμείς που μιλάμε λίγο σε εισαγωγικά, είμαστε στους επίπεδους ασφαλούς, έχοντας τις δουλειές μας ο καθένας, γιατί την ανάπτυξη το πρωί έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, βρεθούμε στον δρόμο. Χωρίς φόρο. Για 3-4-5 χρόνια, χωρίς οποιονδήποτε πόρο, να αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα και της επιβίωσης και το ψυχολογικό πρόβλημα που είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει και θέμα στέγης στην στον Πειραιά δεν έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στέγης, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί και ξανά στον αστέγμα που έχουμε, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει 40 άτομα, είχαμε και ένα μικρό έτσι περίσημα, θα έλεγα, γιατί αυτή την κορυφή είναι φιλοξενήσει έναν είδατε και πρόσφατα του Σύριου που φτάσαμε στην Πειραιά, μπορέσαμε και δώσαμε έτσι σε 19 Σύριου στέγη. Νομίζω η σύντηση είναι το μεγάλο πρόβλημα και φυσικά η ενεργεία. Έτσι, αυτό είναι το ναι, κορυφαίο. Αυτό είναι γιατί το θέμα είναι ότι έχουμε, όπως λέει ο Δημάρχος εδώ, είναι άνθρωποι που είναι χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και επίσης είναι άνθρωποι της βιοπάλης, οι οποίοι επίγυσαν πάρα πολύ από την ανεργία. Όταν η ανεργία είναι 28% τώρα και 50% στους νέους στερίζει, αντιλαμβάνεστε ότι η ανεργία κυρίως χτυπάει χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και ανθρώπους βιοπάλης. Και αυτό το έχουμε νιώσει πάρα πολύ στο πετσί. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας και οι δύο. Θα γυρίσουμε το μικρόφωνο στο στούντιο της Μιχαλακοπούλου για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, μια και η ώρα είναι 11.30 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ξανά εδώ μαζί. Θα είμαστε εδώ στο στάδιο Υγείας και Φιλίας, στο μπαζάρ που οργανώνει για 7 χρόνια ο Δήμο FM και έχουμε μαζί μας τον Ανατολία, τον κύριο Γιάννη Μόλανη και τον διευθυντή της ΕΣΠΙΑ, τον κύριο Καρτόπουλο και τον Υπουργό. Καλημέρα ξανά και στους δύο. Θα πάω λίγο στον Δήμαρχο και θα σας ρωτήσω καταρχάς για τον ρόλο του σταδίου. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Δήμος είναι υπεύθυνος ή όχι. Θα κάνετε ένα λίφτη, γιατί έχουμε πολλές φορές έρχομαι εδώ για ιδίως για εκδηλώσεις κομμάτων, συνέδρια κλπ. Και βλέπω ότι λίγο χρειάζεται ένα λίφτη. Και είναι ένα σημαντικό γήπεδο, στάδιο, στάδιο της Κυφλίας που μας έχει δώσει πολλές χαρούμενες στιγμές. Πραγματικά θα ήταν χαρά μας. Έκθεση βιβλίου, μια συνδιοργάνωση του Δήμου Πειραιά με τον Βήμα FM και βλέπουμε σήμερα μάλιστα έχει στηθεί από απόλυτη επιτυχία, καθώς οι ουρές του κόσμου θα είναι μέχρι έξω. Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία του ΔΟΛ. Το Βήμα FM πήρε την πρωτοβουλία. Αμέσως φυσικά την αποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και βοηθήσαμε στη συνδιοργάνωση αυτού του μπαζάρ βιβλίου. Με πολύ χαρά και εγώ βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη προσέλευση και από τους διοργανωτές μαθαίνω για ρεκόρ προσέλευση. Είναι η τέταρτη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, που λαμβάνει την ίδια πρωτοβουλία. Γινόταν στην Αθήνα μέχρι πρότινος. Φέτος για πρώτη φορά γίνεται στον Πειραιά, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι και για την προσέλευση, η οποία θα φέρει και το αποτέλεσμα που, όπως ξέρετε, είναι τα έσοδα όλου αυτού του μπαζάρ βιβλίου να ευετεθούν στους άστεγους και στους άπορους του Πειραιά. Μέσω της ΚΟΔΕΠ, του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι ένα πολύ ωραίο, αν θέλετε, μπαζάρ, όχι μόνο με τα βιβλία τα οποία πουλούνται σε μια πολύ καλή τιμή για όλους τους δημότες του Πειραιά και όχι μόνο, με παράλληλες δράσεις, πρωτοβουλίες, χώρους για τα παιδάκια, στολισμένα δέντρα, συναυλίες. Νομίζω είναι, περνάει κάποιος πολύ ευχάριστα μία ώρα σε αυτό το χώρο. Ποιο βιβλίο αγοράσετε, κύριε Δημάκη? Εγώ αγόρασα κυρίως για τα παιδιά μου, κύριε Σαραντάκο, μυθιστορήματα, μυθολογία. Έχω δύο μικρά παιδιά, οπότε κυρίως αγόρασα για τα παιδιά μου. Αλλά γενικότερα έχει, θα έλεγα, βιβλία όλων των ειδών. Και ιστορικά και συλλογές και πολιτικά και για τη γυναίκα και για τη μαγειρική και για τα παιδιά. Νομίζω δηλαδή κάποιος μπορεί να φτιάξει μια πλήρη βιβλιοθήκη μέσα από αυτή την έκθεση μπαζάρ που την οργανώνουμε. Ευχαριστούμε όλοι και εμάς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι από την προσέλευση του κόσμου, όπως βλέπετε. Ο κόσμος είναι πολλής. Το μπαζάρ πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ήδη έχουν διατεθεί αρκετά βιβλία, έχουν συγκεντρωθεί κάποιες ακόμα χιλιάδες ευρώ. Ελπίζουμε να συγκεντρώσουμε πολύ περισσότερα χρήματα. Ξέρετε, είναι άλλη αίσθηση όταν ρίχνεις τα χρήματα στην κάλπη, όσα και αν είναι αυτά, και ξέρεις ότι αυτά τα χρήματα θα γίνουν στέγη και τροφή για κάποιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που έρχεται, ευχαριστούμε με πολύ το Βήμα FM και ελπίζουμε να φύγουν όλα τα βιβλία, 250.000 βιβλία. Ευχαριστούμε πολύ. Μια πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ, και σαν τέος Υπουργός Παιδείας, μια πρωτοβουλία που ανεξώνει τον πολιτισμό. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, είναι μια πρωτοβουλία που κάνει κάθε χρόνο το Βήμα.
το Βήμα FM και η διαφορά είναι ότι φέτος σκέφτηκαν την πόλη μας και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό και να ευχαριστήσω και το Δήμο που καλωσόρισε αυτή την πρωτοβουλία και έχουμε σήμερα αυτή τη σημαντική εκδήλωση και είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Καταρχήν γιατί σκεφτόμαστε τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από αυτή την κρίση, έχουν υποστεί αν θέλετε τις συνέπειες αυτής της κρίσης περισσότερο από τον κάθε ένα από εμάς. Και αυτό δίνει την αίσθηση της αλληλεγγύης, δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει μια αγκαλιά. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στο ηθικό και στο ανθρώπινο σκέλος. Και το δεύτερο είναι ότι αυτές τις γιορτές των Χριστουγέννων έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε το ωραιότερο δώρο. Να πάρουμε ένα βιβλίο που είναι πάντοτε ένα παράθυρο στον κόσμο. Υπό αυτή την είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και με χαροποιεί ιδιαίτερα η ανταπόκριση των συμπολιτών μας σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί βλέπω εδώ πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Τι βιβλίο θα συστήνετε, κύριε Υπουργέ, στον κόσμο? Εγώ θα ψάχνω, δεν το αποκρύπτω, την ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος που είχε επανεκδώσει το Βήμα FM του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Γιατί το είχα στην βιβλιοθήκη μου, αλλά για λόγους διάφορους το έχω χάσει. Οπότε αυτή είναι μια και το συνιστώ, ιδίως στα παιδιά λυκείου και φοιτητές, βέβαια, ότι είναι ένα κλασικό έργο το οποίο είναι μικρές μου κόρες. Πώς βλέπετε την πρωτοβουλία αυτή? Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία σε μια εποχή δύσκολη. Πρωτοβουλίες τέτοιες που ουσιαστικά στηρίζουν τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από την κρίση είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Και φέτος θέλω να πω, επειδή είχα έρθει και στην περσινή, ότι είναι πολύ πιο οργανωμένη, έχει πολύ μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου και πραγματικά έχει αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία. Είναι μια ευαισθησία η οποία βγαίνει και περνάει μέσα στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πρωτοβουλία του Βήματος FM. Εσείς τι βιβλίο θα διαλέξετε? Αθλητικό. Μακριά από τα πολιτικά και νομίζω ότι τα αθλητικά είναι έτσι καλύτερα. Και επειδή είμαστε και Ολυμπιακοί, κάτι με την ιστορία του Ολυμπιακού νομίζω θα ήταν μια χαρά. Την πρωτοβουλία του Βήματος και του Δήμου Πειραιά, πώς τη βλέπετε σαν πρόεδρος εσείς? Εξαιρετική και χαίρομαι πραγματικά που έχει έρθει πολλοί κόσμος, έχει αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τους συνανθρώπους μας που πραγματικά αυτές τις μέρες το έχουν ανάγκη. Ας μην ξεχάναμε ότι ένας στους τρεις Έλληνες είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και κάτι ακόμα, αύριο ανοιχτά τα μαγαζιά. Τι βλέπετε, βοηθάει, θα υπάρχει κίνηση, τι βλέπετε? Όπως βλέπετε, οι εξελίξεις στην αγορά εξαρτώνται κατά πολύ από τις πολιτικές εξελίξεις. Όλα αυτά θα επηρεάσουν την αγορά. Θέλω να πιστεύω ότι η χριστουγεννιάτικη αγορά είναι κάτι ξεχωριστό. Ο Έλληνας καταναλωτής πάνω απ' όλα βάζει την οικογένειά του και τα παιδιά του. Οπότε δεν θα στερήσει τίποτα από την οικογένειά του στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι και ούτε τη χαρά των παιδιών του να πάρει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Από εκεί και πέρα θα δούμε.